5 φαγητά που ρίχνουν την αρτηριακή πίεση. Πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο φαγητό, το οποίο είναι ο σολομός. Ο σολομός είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή για ωμέγα 3. Λέω άλλο. Θα φάω καρύδια για ωμέγα 3. Λέω άλλο. Θα φάω ξηροκάρδια για ωμέγα 3. Αμύγδαλα για ωμέγα 3. Όχι, όλα αυτά τι πάνε σκουπίδια. Το μόνο που θα φάμε για ωμέγα 3 είναι το σολομό. Μια φορά την εβδομάδα, συν σε καθημερινή βάση να τρώμε το λαδάκι μας και τις ελιές μας. Και τα ωμέγα 3 έτσι ρίχνουν αρτηριακή πίεση. Πάμε στο επόμενο φαγητό, το οποίο ρίχνει επίσης την πίεση, το οποίο είναι το μπροκολάκι. Πολύ καλή επιλογή. Σαν πλαϊνό μαζί με το κυρίως να βάζετε μπρόκολο, μπρόκολο βραστό, όχι πάρα πολύ βραστό, al dente, για να μην σκοτώνει όλα τα αντιοξειδωτικά, έτσι ώστε να τα καταναλώνουμε και να ανοίγει λίγο τις αρτηριούλες που έχουν φράξει καημένες. Οπότε, μπρόκολο σε καθημερινή βάση οπωσδήποτε. Μετά έχουμε το σπανάκι. Είχε ο Ποπάι αρτηριακή πίεση, είχε χοληστερίνη, είχε ζάχαρο, είχε μήπως φραγμένες αρτηρίες, έπαιρνε κάποιο χαπάκι που δεν ξέρουμε. Όχι. Όπως και ο Ποπάι, έτσι και εμείς πρέπει να τρώμε σπανάκι σε καθημερινή βάση. Ένα σωρό αντιοξειδωτικά, απίστευτες βιταμίνες, τίγκα στις πρωτεΐνες. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην φας σπανάκι. Πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι το γιαούρτι. Όχι 10%. Σκουπίδια. Όχι 0%. Σκουπίδια. Όχι αυτή την ηλίθια τύπου τίγκα πρωτεΐνης και καλά. Μη χέσω. Σκουπίδια γι' αυτό. 2% γιαουρτάκι. Πολύ καλή επιλογή. Έχει και τον ασβέστ, έχει και την πρωτεΐνη. Χορταίνη, εξαιρετική επιλογή. Μετά, άλλη επιλογή. Παντζάρια. Είναι εξαιρετική επιλογή. Ανοίγει τις φλέβες, δημιουργεί φλεβικότητα, αλλά τι κάνει επίσης. Ρίχνει την πίεση, έτσι, και βοηθάει πάρα πολύ στο να τσουλάει το αίμα πολύ πιο όμορφα και ομαλά μέσα στον οργανισμό μας. Τώρα, το τελευταίο πράγμα το οποίο θα σε βοηθήσει πάρα πολύ να πέσει η πίεση, να ανέβει το τεστοστερόνη, να ανέβουν οι ορμόνες, να γίνεις εσύ πιο ωραίος, πιο όμορφος, να δεις πιο ωραία, να έχεις καλύτερη ενέργεια. Τι είναι? Είναι να κάνεις διαλυματική νηστεία για να αρχίσει να πέφτει η κοιλιά επιτέλους. Γιατί κακά τα ψέματα, όσο παντζάρι φας, όσο γιαούρτι, όσο σολομός. Αν έχεις την κοιλιά και έχεις το λίπος μέσα στα όργανα, το σπλαχνικό το λίπος που κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά, δεν θα δεις άσπρη μέρα. Χάσεις τα κιλά, θα φύγει η κοιλιά και θα δεις ότι πίεση θα αρχίσει να πέφτει από μόνο της. Και εκεί που είχες υπέρταση, θα πάμε για την υπόταση. Αν δεν ξέρεις πώς να το κάνεις αυτό, πατήσεις το προφίλ μου, να πατήσεις το σύνδεσμο που έχω στο προφίλ μου και θα δεις αυτό το 100% δωρεάν σεμινάριο που σου δείχνω πώς ακριβώς να κάνεις διαλυματική για να χάσεις τα κιλά.